θα πάμε στα Χανιά. Αυτή η εκπαιδευτική δράση έχει είχε ως φόντο την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Πόσες φορές έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση μέσα στην εκπομπή μας. Δηλαδή ότι οι γονείς, εκπαιδευτικοί και γονείς και εκπαιδευτικοί, θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να προχωρήσουν σε πρωτοβουλίες που έχουν ως στόχο την ασφαλή χρήση του διαδικτύου από μικρά παιδιά, από τους νέους μας. Σωστά, Εύη? Πολύ σωστά. Τι έχουμε στα Χανιά? Έχουμε μία εκπαιδευτική δράση, ναι, με τίτλο «Έχεις μήνυμα» για μαθητές νηπιαγωγείου και δημοτικού. Και να αναφέρουμε βέβαια ότι και χθες ήταν μία ημέρα έτσι αφιερωμένη στην ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οπότε από εκεί ορμόμενος ο Δήμος αποφάσισε να κάνει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπαιδευτική δράση. Σωστά. Έχεις λοιπόν μήνυμα και νομίζω ότι όσοι μας παρακολουθούν θα μάθουν και περισσότερες λεπτομέρειες. Πού θα πάμε? Θα μιλήσουμε με την κυρία Άννα Νεμπαυλάκη, είναι ειδική συνεργάτηδα του Δημάρχου Χανίων σε θέματα παιδείας. Ακριβώς, κυρία Νεμπαυλάκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που φιλοξενείτε την παρουσίαση της δράσης μας στην εκπομπή σας. Για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, σε ποιους απευθύνεται, ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές της δράσης? Μαθητές νηπιαγωγείων και δημοτικών, σαφώς με την πολύτιμη συνδρομή των εκπαιδευτικών τους. Μάλιστα. Και τους ζητάτε να... Λοιπόν, να σας πω. Καταρχάς να πω ότι η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η κυρία Πόπη Κασοτάκη, μας κάλεσε από κοινού να δημιουργήσουμε μια δράση με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο, που ήταν όντως χθες, όπως είπατε κι εσείς. Και έτσι μαζί με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας τον Αντώνη το Βαρδάκη και την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής την Ελένη Ζουρδάκη αποτυπώσαμε τη σκέψη μας σε χαρτί και καλούμε λοιπόν τους εκπαιδευτικούς μαζί με τους μαθητές να συμμετάσχουν στη δράση που λέει, έχει τίτλο «Έχεις μήνυμα». Καλούμε λοιπόν τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών να κάνουν μια έρευνα, γιατί πιστεύουμε ότι το μήνυμα της δράσης αυτής θα είναι ηχηρό, δυνατό, καθώς θα προκύψει από τα ίδια τα παιδιά μέσα από την έρευνα που θα κάνουν, μέσα από τις ερωτήσεις, τις πιθανές απαντήσεις που θα ψάξουν να βρουν, τη φαντασία τους, τα βιώματά τους, τις προτάσεις τους και τις σκέψεις τους. Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών ζητάμε λοιπόν να δημιουργήσουν ένα δικό τους αφήγημα, μια δική τους μικρή ιστορία, και έχουμε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση είναι να καταγράψουν τις μικρές αυτές ιστορίες και να μας τις αποστείλουν ψηφιακά στο khania.edu.culture@gmail.com, ώστε εμείς σαν Δήμος Χανία να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο έντυπο υλικό και στη συνέχεια να παρουσιάσουν τις μικρές αυτές ιστορίες με όποιο τρόπο εκείνα επιθυμούν, δηλαδή είτε θεατρικά, είτε μουσικά, είτε χορευτικά, στο Θέατρο Μίκης Θοδωράκης, σε μια εκδήλωση που θα κάνουμε στις 10 Μαρτίου. Εδώ θέλω να πω ότι βλέπετε ότι επιλέγουμε να εκφραστούν μέσω κάποιας τέχνης, διότι η πεποίθησή μας είναι ότι η τέχνη έχει θέση στα σχολεία. Εγώ βλέπω γενικά ότι σας απασχολεί πολύ το κομμάτι της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και της πλοήγησης κατ' επέκταση, με φόντο και στα Χανιά πολλά περιστατικά, τα οποία βέβαια έχουν καταγγελθεί και έχουν αναφερθεί και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, πολλά περιστατικά τα οποία κατά κάποιο τρόπο η δράση αυτή επιτηδίων επεκτείνεται και πέρα από την νέα γενιά, θύματα μέλη της νέας γενιάς, αλλά και θύματα ηλικιωμένους. Το έχουμε δει ότι αυτό μας αφορά όλους, ανεξάρτητα από την ηλικία μας. Βέβαια, να πω εδώ ότι όλοι μας αξιοποιούμε στο έπακρο τις νέες δυνατότητες επικοινωνίας που μας παρέχει το διαδίκτυο. Αλλά με μέτρο. Όμως, με μέτρο, γιατί κρύβει πολλούς κινδύνους και επειδή δεν μπορούμε πάντοτε να επεμβαίνουμε και να προφυλάσσουμε τους νέους, οφείλουμε να τους δώσουμε την πολύτιμη γνώση. Δηλαδή, η εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας. Μάλιστα. Το σημαντικό που θα συμπλήρωνα σε αυτό που λέει η κυρία Νεμπαυλάκη είναι ότι η κοινωνία κινείται έτσι όπως πηγαίνει και η ζωή. Οπότε η τεχνολογία, το διαδίκτυο, οι υπολογιστές, τα κινητά έχουν μπει στη ζωή μας. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε απ' έξω. Έχουν μπει και στις ζωές των παιδιών. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που αναφέρετε και εσείς, ότι πρέπει να γίνεται με έναν ασφαλή και όσο πιο έτσι προστατευμένο τρόπο γίνεται. Βέβαια. Γι' αυτό χρειάζεται συνεχής ενημέρωση και συνεχώς να γίνονται δράσεις τόσο από τα σχολεία, από τους δήμους, από όλους τους φορείς ενός τόπου. Και κρίσιμος ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά.